Στον πόλεμο της Greek Mafia τώρα και στην εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου στο νέο κόσμο, έρευνες γίνονται από τις αρχές σε σπίτια και σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Πάμε στη Μίνα Καραμίτρου που έχει το ρεπορτάζ. Μίνα. Και γι' αυτό το λόγο, Ματίνα, έγινε έρευνα από τους αξιωματικούς της ασφάλειας ακόμα και στο σπίτι του 44χρονου θύματος, για να βρουν ό,τι στοιχεία θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν για την έρευνα. Ενώ θα ζητηθεί και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να ανοίξουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και από εκεί φυσικά να δουν οι εισροές και οι εκροές. Θυμίζω ότι έχουμε πει ότι 4 με 5 από τις δολοφονίες της Greek Mafia τους συνδέει το γεγονός ότι όλοι τους είχαν καταστήματα βενζινάδικα, ενώ ψάχνουν μήπως υπάρχει επέκταση της έρευνας ακόμα και για λαθρέα καύσιμα. Επίσης, να σας πω ότι κατάφεραν οι αρχές ασφαλείας, Ματίνα, να εξακριβώσουν ακριβώς ποιο ήταν το δρομολόγιο των δραστών, των εκτελεστών, αμέσως μετά τη δολοφονία του 44χρονου. Και γιατί αυτό στα χέρια της ασφάλειας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο? Γιατί θα ανατρέξουν στις προηγούμενες ημέρες, σίγουρα έγινε κάποια κατόπτευση, σίγουρα έγινε κάποια δοκιμαστική, δεν μπορεί ξαφνικά να επέλεξε το συγκεκριμένο πρόβες. Δρομολόγιο, ακριβώς. Και θα αναζητήσουν λοιπόν στοιχεία από κάμερες των προηγούμενων ημερών που θα τους βοηθήσουν και πάλι ώστε να βρουν στοιχεία που να είναι αποτυπωμένα στις κάμερες, τα πρόσωπά τους για παράδειγμα, τα οποία θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν στην πορεία της έρευνας. Μάλιστα. Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ.